θα με βρεις. Για τους άλλους γλυκό. Τέτοια μάτια, τέτοια χείλια, στους ανέμους μην τα πας. Μην απέχεις τόσα μίλια από κείνο που αγαπάς. Αν σου φύγω θα κλαις, σ' αγαπώ θα λες, σ' αγαπώ θα μου λες και θα ματαιώνεσαι. Αν σε μένα θα ρθείς, θα έχεις ό,τι πεις, θα έχεις ό,τι μου πεις και θα αποθεώνεσαι. Από το σπίτι να σε ζητήσω από τον Κοσμά. Αδύνατον. Περίμενε να γίνει πρώτα ο γάμος. Πάει μακριά η βαλίτσα. Ωραία, θέλω να σε δω έστω για μια φορά. Έρχομαι τώρα. Άντρεα! Ένας γνωστός μου, μια καλησπέρα να πω. Μη βοηθάτε την Κέτη. Νωρίς είναι ακόμα. Ανησυχώ. Ξέρετε ποια είμαι εγώ? Η Κέτη Μαρίνη. Ναι, η γνωστή τραγουδίστρια. Σας άφησα σύξυλους, αλλά γεγονός. Μήπως ήρθε και τη σκότωσες? Αλλά έχεις τρελαθεί τελείως. Εγώ προσωπικά σε έχω ικανό για όλα. Δεν ξέρεις ποια είμαι εγώ? Η γνωστή τραγουδίστρια Κέτη Μαρίνη. Α, ναι. Τι να πήγαγες για να ματαιώσεις τον αραβόνα μου με την κυρία Φωτεινή? Πες μου που την έχεις, γιατί θα πάω στην αστυνομία. Ήρθε η ώρα να γνωριστούμε. Κι εγώ τώρα τι φταίω? Είσαι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ο Στάψικος. Τότε να πιάνατε τη γιαγιά που της έχει αδυναμία. Πέστε, μωρέ, κάτι. Θα πλαντάξω, μωρέ. Δεν με βλέπετε. Να πάμε στην αστυνομία. Οφού. Θέλω να βγει να αναγνωρίσει ότι το παιδί είναι δικό του. Είναι? Δεν είναι? Αυτά δεν λέγονται. Αν με βοηθήσεις να βρούμε την Κέτη, θα σου παραδοθώ. Εμείς οι γυναίκες πρέπει να κάνουμε συμμαχία, γιατί αλλιώς θα μας πάρουν τον αέρα. Εμείς θα συνεννοηθούμε. Θες καφέ? Λίγο καιρό θα είμαστε συνεργάτες. Ναι. Και μετά, τα ισόβια σε περιμένουν, ρε! Την Κέτη, Κοσμά. Πάνω απ' όλα την Κέτη. Έχω κάνει ένα κακό προαίσθημα. Κινδυνεύει η ζωή της. Την καντεμιά μου. Ούτε πυρυπάκι δεν θα πάρω. Χέσε μας. 800 πόντους έγραψες προηγουμένως. Συγγνώμη, αλλά δεν θα σε περιμένω. Δεν το πιστεύω. Τι κουλαφαρδία είναι αυτή? Έτσι είναι το φύλλο. Όποιος κερδίζει τα χαρτιά, χάνει τα υπόλοιπα. Μιλάς κι εσύ που περιμένεις παιδάκι? Τι μεγαλύτερη τύχη. Εγώ αλήθεια. Σε ζηλεύω. Ακόμα και αυτό που κανείς δεν το θέλει. Όχι, ρε, δεν κάνει. Ένα την ημέρα για να χαλαρώνω. Εγώ αν μείνω έγκυος, θα προσέχω πάρα πολύ. Κλωτσάει. Κλωτσάει. Γεια. Τ' ακούω. Τι είναι? Αγόρι. Μου το είπανε προχθές στον υπέρηχο. Σοβαρά? Και πώς θα το βγάλεις? Ήθελα να το βγάλω Μανώλη, το όνομα του πατέρα μου. Αλλά δεν θέλει, λέει, εξόγαμο. Όταν το δει, θα αλλάξει γνώμη. Άλλαξα εγώ πρώτη. Το βγάλω Λευτέρη.
Καναστείο. Από το Βενιζέλο. Α, ωραίο αεροδρόμιο, ε! Μπορεί και Κωστάκι. Ωραίο ονοματάκι. Από το Μητσοτάκι με έχει βαφτίσει. Ο επίτιμος. Άλλα της. Μπορεί να το βγάλω και. Κοσμά. Τι. Για να τη σπάσω στον 7 ψυχό. Α. Λέω να τη αγαπάει πολύ. Δεν με έχει αγαπήσει ποτέ κανένας έτσι. Θες καφέ. Άσε. Άσε. Θα βάλω εγώ. Ό,τι και αν κάνω του αρέσει. Ακόμα και κάτι χαζομάρες που πετάω και αυτές του αρέσουν. Τι μεγαλύτερη απόδειξη θες. Για να φανταστείς, λέει ότι άμα... Λέμε, άμα του φύγω, είναι ικανός να με σκοτώσει. Το είπε αυτό. Και είναι να μην δώσω το λόγο το Κοσμάς. Τέτοιοι άντρες μ' αρέσουν εμένα. Σοβαρά. Ένας άντρας που σκοτώνει για πάρτι σου σημαίνει ότι σε αγαπάει. Όχι, δεν κατάλαβες. Εμένα θα σκοτώσει, εμένα. Αχ, είσαι τυχερή. Εμένα δεν μου έχει τύχει κανένας τέτοιος. Που να θέλει να σε σκοτώσει. Που να μπορεί, ρε παιδάκι μου, να κάνει μια κίνηση αντρίκια. Μόνο κάτι τα χτυλίδια ξενέρωτα. Α, για τέτοια αγάπη μιλάμε. Ε, βέβαια. Μπαμ και κάτω. Εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Δεν τα κανόνισες καλά, γιατί εγώ στο χώμα. Λέμε, κουβέντα να γίνεται. Γιατί εξαρτάται και το τι όπλο πας. Έχει σημασία, ε. Όλα παίζουν το ρόλο τους στη σχέση. Δηλαδή το προτιμάς ένα 45άρι. Ψ, ωραίο εργαλείο. Και για δώρο, ε. Ναι. Ναι, να το κάνεις μια ωραία συσκευασία και να το πας, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Και για γενέθλια καλό είναι. Είχα πάρει ένα στον ξάδερφό μου, έπαθε την πλάκα του. Και ο Κοσμάς έχει ένα τέτοιο. Δικό σου δώρο. Όχι, όχι, αυτά τα ψωνίζει μόνος του. Εγώ όμως την πρώτη θήκη. Ωραία, δερμάτινη θήκη εισαγωγής. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, ε. Ναι, δεν χορταίνει το μάτι μου. Αγριεύτηκα, ρε Σιασιμούλα. Δεν το γυρνάμε στην πυρίμπα. Τι χάλια είναι αυτά, μωρέ! Ποιος είναι έλυσε τους. Πάρτη και δες τη γερά, σαν άγριο καζίκι. Τι σου έχω κάνει σένα, ε! Σαν λαμπριάτικο κουράδι. Κουράδι! Μα, κουράδι! Αμάν, ρε παππού! Αμάν, να πεις του λόγου σου. Κοσμά, Κοσμά, κοίτα ένα χαμόγελο που έχει το παλιοκόριτσο. Σαν να θέλει να σου μιλήσει. Άρε, κουνελάκι, τι μου κάνες. Δεν μου λες, πάει πουθενά το μυαλό σου. Ο νους μου πάει σε πολλούς, όμως δεν βρίσκω άκρη. Σα σκέφτομαι τα κάλλη της, μου φεύγει ένα δάκρυ. Για στείλωσε τα πόδια σου, ξαστέρωσε το βλέμμα. Αυτός που σου έκανε κακό. Θα του κοπεί το αίμα. Σε ευχαριστώ, ξάδερφε. Σε ευχαριστώ πολύ. Με δυσκόλεψε λίγο. Είχα 15 χρόνια να ταιριάξω μαντινάδα. Ξέρεις, εγώ γράφω, αλλά... Σε πεζό. Όλοι οι Έλληνες γράφουνε. Πάντως το τέργησε, καλά. Έκανες ρήμα, ε. Τι κλειδώνεις, ξάδερφε. Τι φοβάσαι, μη σου κλέψεις τα μάξι. Τι γελάς, με τόσα που γίνονται. Εγώ πάντως δεν το κλειδώνω ποτέ. Μόνο εσύ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το προνόμιο. Περάστε. Με το συμπάθειο Κοσμά, αλλά το έχω σε γρουσουζιά να μπω σε μπατσάδικο. Αργά ή γρήγορα θα μπεις.
Έφερα το ένταλμα. Λιμωτάγαρα. Γρήμα! Τι γίνεσαι, ρε ψυχή? Να φτύσω μια στον κόρφο μου. Και ακόμα μια να φτύσω. Πολυσμάνω μέσα εδώ. Να μην ξαναδικρίζω. Τώρα είμαστε σύμμαχοι, βρε. Τις συμμαχίες σου αυτές τις έχω εγώ χεσμένες. Αχ, τότε που πολεμάγαμε μέρες ευτυχισμένες. Έννοια σου. Και μόλις τελειώσει η δουλειά, θα ξαναπιάσουμε πάλι τα χαρακόμματα. Άμποντες, Παναγίτσα μου. Δεν με χωνεύεις, ε. Εσένα. Δεν είναι αυτό, μωρέ. Είναι αυτό το επάγγελμα που κάνεις. Αλήθεια, μωρέ. Όταν σε ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, τι τους λες, πολυσμάνες, τους λες πανάθεμάς, είναι και γρουσούζικο. Εσένα όταν σε ρωτάνε τι λες? Εισαγωγές, εξαγωγές. Για εκείνη την ιστορία της απαγωγής της μικρής, τι γνώμη έχεις εσύ? Ας σου πω, το τι έγινε έγινε, αυτό είναι γεγονός. Εγώ για άλλα έτσι στίβω το μυαλό μου και στεναχωριέμαι. Τι τη ζηλέψανε και την αρπάξανε. Δηλαδή, γιατί την πήρανε? Λόγω φωνής. Έλα μωρό τώρα. Γούστα είναι αυτά. Γούστα, λες. Όχι, τι με νοιάζει εμένα. Έτσι κουβέντα να γίνεται. Εγώ έχω μια υποψία πάντως. Τι πράγμα? Κάθομαι και σκέφτομαι. Και λέω. Μήπως είναι ανακατωμένος κανένας από εσάς, ρε. Κουσμά! Εδώ μέσα είμαστε όλοι σφαγιανοί. Όλοι. 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 Όλοι είμαστε. Γρήβας, Επτάψυχος, Μανούσος, Σύφης, εγώ. Εσύ. Μπας και λες αυτό το πιανίστα με το λαμέ σαγκάκι. Έλα μωρό. Όχι, 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 όχι. Εγώ έμαθα ότι έχετε μαζέψει ένα ξενομερίτη. Ένα Πελοποννήσιο. Γεια σου εδώ. Εδώ, μωρέ, που φοβάσαι. Τώρα που σε κοιτάζω, δεν είσαι τόσο αντιπαθητικός. Για να σε κοιτάξω πάλι. Γεια σου. Τώρα που σε ξανακοιτάζω, σε βρίσκω πολύ καλύτερο. Πιάσε. Υγεία, ξέρω. Υγεία. Εμείς οι δυο θα συνοηθούμε, θα δεις. Καλώς τα λιμωτάγαρα. Πες την αγιά τον ξάδερφο. Τι να αποπαίνεις τα παιδιά. Έξι και πέντε, έντεκα. Εδώ σ' έχω. Κέρνα τα ούζα και σε λίγο έρχομαι να τις ξαναφάς. Τρομερή κολοφαρδία. Πιο σιγά, γιατί σ' ακούω. Τι με έφερες εδώ πρωινιάτικα, ρε παππού? Ανδρέα, τελειώσανε τα ψέματα. Ποια ψέματα? Το ούζο εδώ, την πορτοκαλάδα στο νεαρό. Πράκους τι σου λέω. Κοίτα. Δεν έχω σχέση εγώ με την εξαφάνιση της Κέτης, εντάξει? Όχι, ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Έχει υπόψη σου ότι ανέλαβε η αστυνομία. Από πού και ως πού? Ο Εφτάψυχος τα βρήκε με τον ξαδερφό του τον Πασκίνα. Αφού αυτοί δεν μιλούνται καν μεταξύ τους. Πάσχισα από ενημέρωση. Τώρα συνεργάζονται. Είναι κολλητοί. Σαν ήχοι με κρέας. Ωραία. Και εμένα τι με νοιάζει? Η εξαφάνιση της Κέτης έχει γίνει θέμα. Όποιος είναι μπερδεμένος με αυτή την ιστορία, να φυλάγεται.
Συγγνώμη για μένα το λες αυτό. Όχι, για τον Παντελή που έχει ζάχαρο και σύνταξη του ΤΕΒΕ. Αντρέα, φυλάξου. Τι είναι αυτά που λες, μωρέ παππού. Εγώ πάντως σε προειδοποίησα, να μην λες ξέρω εγώ. Πάω τώρα για θα κρυώσει το τάβλι και θα αλλάξει και η τύχη. Αν ομολογήσεις, το δικαστήριο θα σε κρίνει με επίοικια. Μικρέ! Εγώ. Εσύ. Πλησίασε. Πιο κοντά. Εδώ καλά είμαι. Καλά είσαι. Δεν μου λες εσύ είσαι ο Ανδρέας Σταθόπουλος. Εσύ ποιος είσαι. Αστυνομία. Αστυνομία. Αστυνομία βέβαια. Παππού! Πάμε ρε παιδιά, γιατί δεν μιλάτε ρε. Πείτε κάτι ρε παιδιά, έτσι για να σπάσω ο πάγος. Λέγε ρε που την έχεις την κοπέλα. Ποια κοπέλα. Αρχίσαμε. Την Κέτη. Λέγε. Λέγε γιατί θα σε κλείσω μέσα και εσένα και αυτήν. Την Κέτη. Πάρ' την τώρα τηλέφωνο και πες της να τσακιστεί να εμφανιστεί αμέσως εδώ. Την Κέτη. Περιορισμένο λεξιλόγιο έχεις. Όχι, έχω τελειώσει το λύκειο και είμαι στα ΤΕΗ. Σιγά τη σχολή. Δεν έχετε δίκιο, κύριε αστυνόμε, σε λίγο θα γίνει ανώτατη. Ανωτάτη. Λοιπόν. Τέρμα τα κόλπα. Πάρε τηλέφωνο. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω που είναι. Την έχουν απαγάγει. Εμένα ναι. Με λένε Κοσμά Παπαδάκη. Τσίμα από τα σφακιά. Όπως ακριβώς ο εφτάψυχος. Ναι, αλλά εγώ δεν μασάω. Ούτε εγώ μασάω. Κοίτα, αν ο εφτάψυχος μάθει ότι τάξει με την τύπησα πίσω από την πλάτη του, θα σας καθαρίσει και τους δυο. Εγώ με την Κέτη. Εγώ με την Κέτη. Μια καλή μέρα είχαμε και... Τι λες, ρε. 7 φορές τη μέρα λέγατε καλημέρα εσείς. Αυτό είναι προσωπικό δεδομένο. Εγώ το έχω χεσμένο. Λέγε, ρε. Φυσκαρώνετε εσύ με την Κέτουλα, ρε. Κύριε αστυνόμε, πρέπει να με πιστέψετε γιατί κι εγώ ανησυχώ, εντάξει. Λέγε ρε που κρύβεται! Προσπαθώ να σας πείσω ότι δεν είμαι ελέφας! Έτσι όπως σε κοιτάζω με την προβοσκίδα, φτιστώσεις. Ωραίο χιούμορ η ελληνική αστυνομία. Οπα, 9.30 ώρα. 10 δίνω λογιστική. Εγώ να πηγαίνω. Έχεις διαβάσει, ρε. Θα αντιγράψω. Πάλι απατεωνιές. Σιγά την απατεωνιά. Ίσα να πάρω τη βάση. Λοιπόν, χάρηκα. Θα το δώσει την άλλη εξεταστική περίοδο. Είσαι υποκράτηση. Εγώ. Μέχρι να ομολογήσεις που την έχεις κρύψει. Μπα, δεν βγαίνουμε τίποτα. Άντε ρε, λύσε με. Α, δυνατόν όσο είναι εδώ ο παππούς. Έχουν κοπεί τα χέρια μου. Υπομονή. Όπου να είναι θα φύγει. Θα πάει στη συνέλευση των Σφακιανών. Είναι γραμματέας εκεί. Τα νεύρα του έχει, ε. Τα κέφια του έχει. Άμα θυμώσει, ρίχνουμε το Καλάσνικοφ. Τις ξέρεις, βλέπω όλες τις μάρκες. Από Βεσάτσε μέχρι Μπερέτα. Θα ρίξω άλλη μία. Άλλη μία! Πού τα πας αυτά, μωρέ? Φαγητό στην ξένη κοπέλα. Ας τα κάτω. Ας τα κάτω. Νερό και παξιμάδι κριτικό μονάχα. Θεία, έλα. Πρέπει να φύγουμε. Για τη συνέλευση. Ζώσου το ζάλο και πάμε.
Αυτό είναι το κριτικό παξιμάδι. Γιατί, δεν σ' αρέσει? Τέτοια περιποίηση, θα σπάσω κανένα δόντι. Σου έδωσαν τον παγιάτικο. Anyway, δική σου ήταν η ιδέα της απαγωγής? Όχι, ρε, του παππού. Είχε πάρει μέρος στην απαγωγή του Κράιπε. Excuse me. Ενός Γερμανού, μωρέ, στην κατοχή. Την ξέρει καλά τη δουλειά, δηλαδή, ε? Σκέφτηκε να σκοτώσει τον Κοσμά, αλλά έτσι πάλι το παιδί χωρίς πατέρα θα έμενε. Γι' αυτό... Κάντε μια. Πάλι δεν βγαίνει. Πάντως, εμένα ο Κοσμάς μου έχει πει ότι δεν το έχετε κάνει. Έτσι σου είπε? Μόνο κάτι ψόφια φιλιά λέει. Είμαστε καρπερόσοι, δεν θέλουμε πολλά. Ο Κοσμάς δεν λέει ψέματα. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Τώρα, στην πυρίπα που παίξαμε, για λέγε, ποιος είναι ο πατέρας? Τι να σου λέω, μπερδεμένη ιστορία. Καταρχήν, από πού είναι αυτός? Από Πάτρα. Από την Πελοπόννησο? Τους ξέρω εγώ καλά τους Πελοποννήσιους. Δεν είναι κακός. Άστα το ρημάδι, δεν κάνει. Και γιατί δεν σε θέλει? Δεν είναι αυτό. Ούτε εκείνος το ξέρει. Έτσι είναι, παιδάκι μου αυτή. Ζωηρή, απρόσεκτη και μετά κάνουν ότι δεν σε ξέρουν. Όχι, ρε. Αυτός πραγματικά δεν το ξέρει. Έφυγε στην Αμερική για σπουδές και τέτοια. Είχαμε χωρίσει όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος. Τέτοια καντεμία, ε. Συγγνώμη, αυτό το παξιμάδι, από μπετό το φτιάχνετε? Και είπες στους δικούς σου ότι ήταν ο Κοσμάς. Αφού με αυτό ήμουν αραβωνιασμένη. Δεν έβρισκες τίποτα άλλο? Τι, που πλάκωσε όλο το σόι με τις χειροβομβίδες κατά Καλάζνικοφ? Σωστό. Πεινάω. Αξιεριστός. Δεν είσαι άνθρωπος εμπιστοσύνης, ρε. Ο Εφτάψικος έχει σαν αδελφό του και σου του πήρες τη γυναίκα. Συγγνώμη, εσείς τώρα με ποιον είστε, με μένα ή με τον υπόκοσμο? Με το δίκιο! Αλλά δεν λυπάμαι εσένα. Μονάχα αυτόν λυπάμαι. Που αν το μάθει για εσάς στους δύο, θα σκοτωθεί. Λυπηρών. Αφού σας καθαρίσει πρώτα. Αυτό είναι πολύ λυπηρό. Και είναι κρίμα. Το ξαδελφάκι μου. Κι εγώ που νόμιζα ότι εσείς οι δυο είσαστε αντίπαλοι. Όταν έχει δίκιο είναι το ξαδελφάκι μου. Λοιπόν, λέγε τώρα. Πού την έχεις κρύψει την κοπέλα? Σας δίνω το λόγο μου, δεν έχουμε συνεννοηθεί να εξαφανιστεί. Να σε πιστέψω, ωραία. Μα τώρα, παιδιά, είμαστε να παίζουμε με τον νόμο? Δεν σε συμφέρει να σε πιστέψω. Όχι, να με πιστέψετε, κύριε αστυνόμενε. Γιατί αν σε πάρω στα σοβαρά... Να με πάρετε! Θα σου απαγγείλω κατηγορία για φόνο εκ προμελέτης. Εγώ την παιδική μου φίλη, την Κετούλα... Κετούλα... Έστω, την παιδική μου αγάπη. Οι περισσότεροι φόνοι έτσι ξεκινάνε. Από αγάπη. Λοιπόν, που έχεις κρύψει το πτώμα, βρε? Πουθενά. Πες στο ταυτί. Πουθενά! Παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο και ρωτάνε πότε θα ανοίξουμε. Να το σταμάσας. Ρωτάνε και δημοσιογράφοι.
Μάσατε και σε αυτούς. Σταμασάω, αλλά ξαναπαίρνουνε. Εσύ, ξαναμάσατε. Γεια σου, Γρυβά. Γεια σου, φίλου. Πέρασε από εδώ ο Αντρέας. Έλα. Ο Αντρέας με πέρασε καθόλου από εδώ. Γιατί σου έλειψε. Ναι, μωρέ. Άμα δω τη φάτσα του και ακούσω τη λαλιά του, ο κόσμος είναι λιγοστός. Θα χάσω τα καλά του. Μπορώ να μάθω τι σε πιάσε πάλι με τον Αντρέα. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Μίλα. Όχι, δεν φάνηκε. 150 κριτικοί διασκεδάσουν. 150 χιλιόμετρα έξω από το Μόντρεαλ. Ωραία, κάει και το πελεκούδι. Και πού θα είναι αυτός τώρα, μπορείς να μου πεις. 120 αρνιά σφάξανε. Καλύτερα και από Πάσχα. Έχει πάει στη σχολή. Δίνει εξετάσεις, λέει, κάτι μαθήματα. Και εσύ τον πίστεψες. Βάζω κάτι ιδέες δραμανούς στο κεφάλι μου. Άστο ρε, Γρυβά. Άστο ρε, μην το κουράζεις. Ποιο? Το νου σου. Άστο λίγο να ξαποστάσει. Και άμα ξεκουραστεί καλά, έπειτα το βάνεις να ξαναδουλεύσει. Άμα σου πω τι σκέφτομαι. Ο γιος του Διακομανολάκη. Εστεφανώθηκε την κόρη του Ποντικάκη. Σου λέω, αυτός είναι κάπου μπλεγμένος. Και την κουμπαριά την κάνει ο Παπαδοσυφάκης. Σταθόπουλος. Πεινάω. Σταθόπουλος, επισκέψεις. Φιλάρα. Σύντροφε. 10 λεπτά, ε. Δεκόρ, κρεβάτια. Κουστάρεις, ε. Σίδερα. Μασίφ. Άντε, θα έρθεις μέσα. Ε, άνοιξε. Τι έγινε, πού πήγε αυτός. Σε εκείνον που σκότωσε την τραγουδίστρια. Και δεν τη σκότωσε εσύ. Τι λες, ρε. Θυμάμαι που το έχεις πει, έτσι μου έρχεται να τη σκοτώσω. Είχα πει εγώ τέτοιο πράγμα. Τώρα μεταξύ μας. Πέτρο, μην κάνεις πλάκα. Όχι, θυμάμαι πολύ καλά το ύφος. Ήτανε άγριο και αιμοβόρυβο. Πάνω στη τσαντίλα μου να είπα δύο κουβέντες παραπάνω, εντάξει. Αυτό είναι ελαφρυντικό. Ένα καλό δικηγόρο, εμβρασμό ψυχής. Ρε με έχεις εμένα ικανό να κάνω έγκλημα. Γιατί αυτοί που τα κάνουν είναι καλύτεροι. Είμαι εγώ τέτοιος τύπος, Πέτρο. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Σε έχεις με αυτό το έγκλημα από τα μέσα. Κόφτο, ρε. Είσαι επαγγελματίας πια. Το σωστό να λέγεται. Φοβάσαι μήπως έχουν κρυμμένα μικρόφωνα. Καλά, δεν παίζεσαι με τίποτα. Όχι, ρε, δεν έχουν. Σίγουρα είναι τσακαρισμένο. Στη σχολή τι γίνεται. Πάντως, καλή στάση κρατάς. Εγώ συμφωνώ. Αν δεν βρεθεί το πτώμα, άντε να στηρίχτη κατηγορία μετά. Σκάσε ρε, σκάσε. Έφερες εφημερίδα. Εδώ όλα, να τα. Τι είναι αυτά. Η θεωρία του ιστορικού λυσμού. Σχετικά με την κομμούνα του Παρισιού. Η αναρχία. Πώς φτάσαμε στην 4η Αυγούστου. Προδομένη επανάσταση Τρότσκι. Τρότσκι. Οι καπετάνοι, οι βάσεις του μαρξισμού, λένισμού, η συσσόρευση του κεφαλαίου Ρόζα, η ιστορία και ταξική συνείδηση. Δικά σου. Μερίδα σου είπα, βλάκα! Κράτησέ τα, ρε, δεν ξέρουμε πόσο θα κάτσεις. Αν φας 5 χρόνια θα σου φέρω και το κεφάλαιο, 3 μηνά. Και όταν θα έρθει όρθαφος στο δικαστήριο, μάρτυρας υπερασπίσεως. Φίλος, σε ξέρω από μικρό και έτσι. Κουράγιο, σύντροφε, Αντρέα. Άρα και τούλα. Δηλαδή αυτός ξέρει να λέει τα χαρτιά. Άρα μου, τι περιμένεις από άνθρωπο με χρυσαφή σακάκι. Καταρχήν, αυτός είναι από την Τρίπολη. Εμένα πάντως μου είχε βρει ότι εξαδέρφη μου η Νίτσα θα παντρευόταν. Α, εμάγεσαι. Αφού τα αγωνιασμένη, τι θα έκανε. Είχανε χωρίσει, αν θες να ξέρεις. Και του είχε επιστρέψει και τα δώρα του. Οχ. Την Κέτη μπορεί να τη βρει. Α, και όταν έμεινε έγκυος, της βρήκε ότι θα κάνει αγόρι. Ε, καλά. Αυτό μπορείς να το βρεις και στο υπερηχογράφημα. Αυτά εγώ τα πιστεύω. Ξέρω. Καλύτερα την τάξη να εφανούρει. Να στην εφανερώσει. Ναι. Καλύτερα.
Εγώ έτσι είχα βρει τον αναπτήρα μου. Σωστά. Βράτε από εκεί! Χαρτιά και ιδίες και προλήψεις, δεν πιστεύω εγώ αυτά. Στη δουλειά σας! Δουλειά σας! Πήγε εσύ μόνο να δουλέψεις. Και πιάνω μαλλιά να χτενίσω. Έχω νέα, κύριε υποστηνόμε. Τι νέα, ρε. Σε θέλει ο αστυνόμος. Ανάκριση πάλι. Πολλά λες. Σήκω και προχώρα. Και δεν είδατε τίποτα ακόμα γιατί έχω αρχίσει και τα παίρνω. Ε. Τι θέλετε από μένα, ε? Δεν τα είπαμε. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή μου παραβιάζετε τα ατομικά μου δικαιώματα. Τέλος πάντων, δημοκρατία έχουμε εδώ πέρα ή αστυνομικό κράτος. Στο πάντα δεν μου αρέσει η φάτσα σου, ε? Κάτσε. Όχι, δεν θα κάτσω γιατί με πνίγει το δίκιο μου. Καλά, μην είναι όρθιος. Όχι, θα κάτσω. Και μην νομίζετε ότι με κάτι τέτοια θα με καλοπιάσετε και θα μου κλείσετε το στόμα. Εγώ είμαι αποφασισμένος να καταφύγω στο συνήγορο του πολίτη και ακόμα παραπέρα. Τέλειωσες. Όχι, θα πω κι άλλα. Θα καταφύγω στο συνήγορο του πολίτη και ακόμα παραπέρα. Αυτό το ξανά πες. Αυτά. Α, και ότι παραβιάζετε τα συνταγματικά δικαιώματα ενός αθώου... Πολίτη. Εσύ. Είσαι αθώος, ρε. Ναι, αυτό σου λέω. Είμαι αθώος και θα το... Θα το φωνάζω. Εντελώς. Τελείως. Γιατί το λες στο σύνορα. Εσύ. Αφού είναι αθώο το ανθρωπάκι, δεν τον αφήνουμε ελεύθερο. Τώρα που το είπε, να τον αφήσουμε. Λοιπόν, είσαι ελεύθερος. Τότε να φεύγω. Άντε, φύγε. Αν είναι πλάκα, είναι πολύ κρύα, ε. Φεύγω. Κανονικά. Αργείς. Με το ένα. Με το δύο. Με το τρία. Μάθε που την έχουν και ειδοποίησε αμέσως τα παιδιά. Βάζω φτερά και έφυγα. Η τελευταία του έδωσα. Καλενάτη, μπροστά μου, ολοζώντανη. Αραζή, καλά πάνε. Τι κάνει τώρα, μου λες, τι κάνει. Τα χαρτιά ρίχνω, δεν τραβάω βίντεο. Να, βλέπω και μια άλλη γυναίκα, βέβαια, μια σπαθάτη. Πώς είναι αυτή η γυναίκα? Είναι γυρισμένη πλάτη, δεν τη βλέπω. Αλλά και ένας άντρας. Καλέ, δύο. Τι σοι άντρες είναι αυτοί? Ψηλή σαν κυπαρίσια. Μα κάτι παιδιά. Και πού είναι μαζωμένοι? Σε σπίτι. Έχει ένα δωμάτιο. Ναι. Α, έχει και δεύτερο. Με λουτρο, καμπινέ και κουζίνα. Το σχέδιο του σπιτιού, ρε, θα μου κάνεις. Ό,τι βλέπω, λέω. Έχει και ένα τζάκι στρογγυλό στη μέση.
Ήταν και τρίτος. Κι άλλος άντρας. Καλέ, και παλικάρια κυκλοφορούν. Μαζεύσου, ρε χαμένε. Δικός μας κι αυτός. Αδερφή είναι. Όχι, καλέ, κριτικός. Με στη βάνια. Κι αυτό που φοράνε γύρω-γύρω από το κεφάλι του σαν επίδεσμο. Κεφαλοδέσιμο. Οι ματζαπετάκηδες. Κούσμα! Κούσμα! Ξέρεις ποιοι κάναν την απαγωγή? Οι ματζαπετάκηδες! Πιάσε κόκκινο! Να το! Να το! Τη βρήκα, Κοσμά. Εγώ τη βρήκα, Κοσμά. Να, θα πας μέσα, Κοσμά. Πρώτα το κουνελάκι, Κοσμά. Πρώτα το κουνελάκι. Έλα μία στα γρήγορα, γιατί είναι ο παππούς επάνω. Ναι. Πάντως να ξέρεις, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να αναγνωρίσω Κοσμά στο παιδί σου. Σοβαρά το λες? Ναι ρε, άμα θέλεις θα του μίλησω κι εγώ. 11, εντάξει. Καλά ε, αυτή η κουβέντα σου με σφάζει. Εδώ έχουμε πει τα ισόψυχά μας. Και ξέρεις ε, στην αρχή δεν σε πήγαινα καθόλου. Και όταν πια έμαθα για τους αραβώνες, έτσι μου ερχόταν να πάρω την περέτα του παππού και να σου ρίξω. Μην κάνεις τέτοιες πλάκες και αγριεύομαι. Και τον ήθελα και αυτό το ρίγα. Έβλεπα τις αφήσεις στον δρόμο και μου ερχότανε να τις κατεβάσω όλες κάτω. Ε, καλά, εκεί δείχνω και γκομενάρα. Τι να σου λέω. Ήμουνα ικανή να σε κόψω φέτες. Σώπα καλέ και σ' ακούει και το παιδί. Άστο να μαθαίνει σα σκληρά. Άστο τέτοια ώρα. Γουστάρω. Λάθος, λάθος. Ναι, εμείς κινούμαστε από Ραφίνα προς Πορτοράφτη. Μόλις έχεις κάτι, με παίρνεις αμέσως. Μην ανησυχείς, είναι ζήτημα χρόνου να τους εντοπίσουμε. Όλη η ασφάλεια χτενίζει τα Μεσόγεια. Είναι και η Ασημούλα μαζί τους. Έχεις πληροφορίες? Τη βρήκε ο Λάκης στα χαρτιά. Όλα λέει ξεκίνησαν από μια σπαθάτη. Κοσμά, θα σε καταλήψω. Α, είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Αφού βρήκε και για την ξαδέρφη της Σούλας που είχε χωρίσει ότι θα ξαναπατρευτεί τον άντρα της. Κοίταξε, μπορεί σαν πιανίστας να μην λέει πολλά πράγματα. Σαν χαρτορίχτρα όμως είναι τέλεια. Τέλειος. Ναι, ρε. Αφού βρήκε και το σπίτι των ματσαπετάκιδων. Τρία υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα και ένα στρογγυλό τζάκι στη μέση του σαλονιού. Ο χοντροκούνελος με τα λαμέ. Έχει το χάρισμα. Για δεν τον παίρνετε στην αστυνομία, ρε. Όχι μόνιμο. Με ποσοστά. Να τα βρούμε. Το κέντρο παραμένει κλειστό επαόριστο. Άρα και τούλα. Έχουμε πόλεμο, επιστάτευση. Συναγερμός του κόκκινου. Έλα. Γεια σε, ρε χαμένε. Καλέ, εγώ ακόμα δεν πήγα στρατιώτη. Ρε κι ότι, εδώ σε χρειάζεται η πατρίδα. Να κρατήσω καλύτερα τη σημαία. Άσε, μην τη μεγαλύσεις. Μάγειρα εδώ, μην λουφάρεις. Ναι, πάρε. Μα θα καεί το φαΐ. Έλα, ρε ξάδερφε. Εδώ να, μωρέ. Μοιράζω όπλα στο προσωπικό. Τι! Τι! Τι είπα να πει, θα το έχω να λάβει η αστυνομία. Ξάρεφε, εγώ δεν πιστεύω με την αστυνομία. Όχι! Εγώ ετοιμάζω το λόγο και περιμένω διαταγές. Γεια. Καλώς σου με και σάργησε. Είχαμε κατάληψη στα ΤΕΗ. Τι γίνεται εδώ πέρα? Κανανέα από την Δεσποινίδα και τι? Είδες γνιάξιμο? Το είπα. Η Κέτη είναι αγαπητή. Τι είναι αυτό? Μοιάζει για κουραμάνα. Την κρατάνε οι ματσαπετάκηδες. Και θα την αφήσουμε στα χέρια τους. Τώρα που σε βλέπω, μωρέ. Φτιστό σου κολοκοτρώγησες.
Όχι, είναι ντροπή για το μαγαζί μας. Αφεντικό κυνήγι γη και ουρανό. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει. Και να αποθυμήσαμε. Δεν μου λες. Εσένα σου λείψει καθόλου? Λίγο. Λίγο. Ως άνθρωπος, όχι. Όχι ως άνθρωπος, ως καλλιτέχνης. Έλα, μου δώσου, τι μάζε. Μην ξεχάσεις τις σφαίρες. Μάζε με και πάμε. Πάμε. Φαντάζεσαι το παιδί σου να με φωνάζει θεία. Κλωτσάει, κλωτσάει. Λες να τ' άκουσε. Ρε εσύ, να στα βαφτίσω εγώ. Το τέλειο. Μήπως τσαντιστεί ο Κοσμάς. Με έχεις δει εμένα να τσαντίζομαι. Λοιπόν, το κλείσαμε. Μέσα κουμπάρα. Θα γίνει χαμός. Θα του πάρω ένα... Α, λυπάμαι κουμπάρα. Δεν θα σε περιμένω. Και κοίτα πόση ώρα πάω για φίλο. Σήμερα είναι η μέρα μου. Αργούν. Έλα, μην έχεις αγωνία. Σήμερα τελειώνουμε. Ωραία είναι να δουλεύουμε μαζί. Ναι, κι εγώ χαίρομαι. Πόσα χρόνια είχαμε να βρεθούμε στην ίδια μεριά, ε? Πολλά. Και κρίμα που θα γυρίσουμε και πάλι εχθροί. Ναι, καθένας στη μεριά του. Καθένας. Για την ακρίβεια, εσύ στον Κορυδαλό. Έχεις δώσει το λόγο σου να παραδοθείς. Και θα τον κρατήσω, Κοσμά. Αρκεί να είναι καλά το κουνελάκι. Δεν μαθαίνει τίποτα το πηγάδι, βρε. Κουβάς είναι που χαλάει. Ποιος? Τόσο πολύ την αγαπάς. Όταν την πρωτογνώρισα, ήταν και με η γιορτή μου. Γιατί είναι μέρος της χαράς. Πάλαξε τη ζωή μου. Και αυτή, που λες, αγαπάει τόσο, βρε. Κοσμά! Ως και το πικρομίγδαλο που εκ φυσικού πικραίνει, σαν είναι από τα χεράκια της, τότε πώς γλυκαίνει. Καλό, καλό. Και δεν σκέφτεσαι μήπως, λέω, τι μήπως, μωρέ. Εδώ ξεκινήσαμε ολάκερη εκστρατεία, σαν την ωραία Ελένη μας παρπάξανε στην Τρία. Και μια και μιλάμε για τον Τροϊκό πόλεμο. Ναι. Εσύ τώρα είσαι να πούμε σε το Μενέλαο. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό τον κερατά? Καλύτερα τώρα παρά μετά. Όχι, αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Τώρα εσύ, ρε Κοσμά, τι παριστάνεις? Τον πολυμήχανο Οδυσσέα? Ακού, πέρα από την ωραία κέτη μας, δεν βλέπω καμία ομοιότηση. Είναι που την αγαπάς γι' αυτό. Αν όμως το δεις πιο σφαιρικά. Τι σφαιρικά? Πιο σφαιρικά. Πού σφαιρικά? Σφαιρικότατα. Ναι, έλα. Τους βρήκατε? Τους βρήκατε. Δώσε στίγμα. Πού είναι? Αριστερά. Ναι. Εδώ. Εδώ, 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 το Ματσαπεντάκο! Πάμε, πάμε!